Αδελφέ και φίλε Νίκο Σιφουνάκη, ξέρω ότι σήμερα παραλαμβάνω ένα κομμάτι όχι μόνο της ιστορίας και της διαδρομής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα κομμάτι και της προσωπικής πολιτικής σου διαδρομής, η οποία βεβαίως συνεχίζεται και εύχομαι να συνεχίζεται πάντα με επιτυχίες σε άλλα επίπεδα, της προσωπικής πολιτικής σου ιστορίας. Αυτό για μένα είναι τιμή, αλλά και ευθύνη. Θέλω να πιστεύω ότι θα φανώ αντάξια αυτής της τιμής και θα μεγιστοποιήσω με συγκεκριμένα αποτελέσματα την ευθύνη που σήμερα παραλαμβάνω. Σεβασμιότατε, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού για την σύσταση του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, όπως είναι ο νέος τίτλος του Υπουργείου μας, σηματοδοτεί όχι μόνο την πολιτική βούληση, αλλά το αυξημένο ενδιαφέρον και τη βαρύνουσα σημασία που αποδίδει πλέον η κυβέρνηση αλλά και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Και το τονίζω πάντα αυτό, γιατί στην συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε έχει ειδική βαρύτητα. Στα ζητήματα της ναυτιλίας μας, στα ζητήματα των νησιωτικών και θαλάσσιων πολιτικών, στα ζητήματα της αλιείας. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τις νησιώτικες και θαλάσσιες πολιτικές, πρέπει να επισημάνω ότι η ίδρυση του Υπουργείου, η σύσταση του συγκεκριμένου Υπουργείου, δεν αποτελεί μόνο ένα εργαλείο, ένα τρόπο για την εφαρμογή και την υλοποίηση των αντίστοιχων πολιτικών. Αποτελεί, και το πιστεύω απόλυτα, είστε νησιώτες και είμαι βέβαιη ότι το συμμερίζεστε, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή. Στοχεύει ευθέως στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και βεβαίως σηματοδοτεί κυβερνητική προτεραιότητα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Για τα νησιά μας δεν κάναμε ποτέ αυτά που έπρεπε και αυτά που δικαιούνται να κάνουμε. Όμως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα νησιά βίωσαν την πλήρη εγκατάλειψη. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που νιώθουν οι νησιώτες σε όλα τα νησιά, μικρά και μεγάλα. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε πρόβλεψη, δεν υπήρξε σχεδιασμός, δεν υπήρξε καμία πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στο σύνολο της ζωής των κατοίκων των νησιών, στην ίδια την οικονομική και κοινωνική τους διαβίωση, για να μην πω επιβίωση πολλές φορές. Για παράδειγμα, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αυτό που μας πονάει περισσότερο απ' όλα, η κατάσταση είναι απογοητευτική. Τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ελλείψεις έως και ανυπαρξία σε παραϊατρικό προσωπικό, ελλείψεις στις προμήθειες, τεράστια προβλήματα στη διακομιδή ασθενών. Και εν έτη 2010 υπάρχουν νησιά, όπως είπε ο Υπουργός, που ακόμα καλύπτουν τις ανάγκες τους με υδροφόρα πλοία. Υπάρχουν νησιά όπου επιτρέπεται η άναρχη δόμηση. Υπάρχουν νησιά που δεν υπάρχει η παραμικρή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ποια είναι όμως τα κυριότερα, έτσι όπως τα έχω καταγράψει εγώ, εγγενή προβλήματα τα οποία αφορούν το έργο μας και τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε? Είναι πρώτον οι διαπεριφερειακές ανισότητες. Οι ανισότητες αυτές οι οποίες εντοπίζονται και καταγράφονται όχι μόνο μεταξύ των περιφερειών της υπηρωτικής Ελλάδας και των νησιωτικών περιφερειών, αλλά ακόμα και μεταξύ των ίδιων των νησιωτικών περιφερειών. Για παράδειγμα, συγκεκριμένο το ξέρουμε, το ζούμε, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο. Δεύτερον, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Ακόμα και μεταξύ των νησιών της ίδιας περιφέρειας, οι ανισότητες και οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία και αντιμετωπίζονται πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρωτική χώρα. Και αυτό και σε οικονομικό και σε αναπτυξιακό και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι τέλος η απουσία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, ο οποίος θα παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών και ακόμα περισσότερο η απουσία εξειδικευμένων και στοχευμένων νησιωτικών πολιτικών. Γνωρίζοντας λοιπόν τα προβλήματα και έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες, καθορίζουμε ανάλογα και τις προτεραιότητές μας για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα και η οικονομία της,
αλλά και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη. Δεν θα πω πολλά λόγια, θα πω σε γενικούς άξονες πού προσανατολίζεται η σκέψη μας και πώς θα δρομολογήσουμε τη δράση μας στις αμέσως επόμενες μέρες. Δεν θα ακούσετε πολλά λόγια. Να ξέρετε όμως ότι είμαστε αποφασισμένοι για πολλή δουλειά. Πρώτον, η συγκρότηση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνολο του νησιωτικού χώρου, όσο και την ταυτότητα και τις δυνατότητες κάθε νησιού χωριστά. Δεύτερον, εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών. Με δύο λόγια, θέλουμε να κάνουμε πράξη με όλους τους τρόπους, και σε νομοθετικό, αλλά και κυρίως σε πρακτικό επίπεδο, την επιταγή του Συντάγματος. Τρίτον, ανάληψη πρωτοβουλειών σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων. Τέταρτο, ανάδειξη των νησιών του Αιγαίου ως προνομιακού χώρου για την πράσινη ανάπτυξη με την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Πέμπτο, ίδρυση Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των δράσεων των νησιωτικών κοινωνιών και αγορών και τη διεθνή συνεργασία. Έκτο, έμφαση στην προστασία, τη στήριξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, της τοπικής τεχνογνωσίας και των παραδοσιακών επαγγελμάτων. Έβδομο, εξορθολογισμός και επανασχεδίαση του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών με βάση τις πραγματικές ανάγκες επικοινωνίας των νησιών, στα πλαίσια του οποίου θα εφαρμοστεί πιλωτικά το μεταφορικό ισοδύναμο, με βάση τη βέλτιστη μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Και τέλος, υποστήριξη και συντονισμός της προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού, κρουαζιέρα, γιότινγκ, καταδυτικών πάρκων, με παράλληλη ενίσχυση της επαγγελματικότητας στον κλάδο. Γνωρίζω, κυρίες και κύριοι, ότι οι στόχοι μας είναι ψηλοί και οι προσδοκίες μας μεγάλες. Γνωρίζω ότι θα απαιτηθεί πολύ και σκληρή δουλειά από όλους, και όταν λέω από όλους το εννοώ, και υπέρβαση αγκυλώσεων, καθυστερήσεων και σωρευμένων χρονιζόντων προβλημάτων. Γνωρίζω τέλος ότι θα χρειαστεί να συγκρουστούμε και μερικές φορές, με κατεστημένες πρακτικές, αντιλήψεις, ενδεχομένως και συμφέροντα. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες, άλλωστε οι πολίτες γνωρίζουν και αποδίδουν μόνοι τους τις ευθύνες. Για μας είναι ώρα για δουλειά και μόνο. Είμαι βέβαιη λοιπόν ότι με τη συνεργασία όλων, με επιμονή και με συστηματική προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.